Μπλόκο στις διαπραγματεύσεις της Συνόδου Κορυφής φαίνεται να βάζουν Ιταλία και Ισπανία, που συνδέουν τη συνένεσή τους για την υιοθέτηση των μέτρων σχετικά με την ανάπτυξη στην Ευρώπη, με την υλοποίηση άμεσων λύσεων για τις χώρες που αντιμετωπίζουν πιέσεις στις αγορές. Δεν πρόκειται για επιφυλάξεις σε βάθος, αλλά θέλουμε αυτό να αποτελέσει μέρος μιας συνολικής λύσης. Το μακροπρόθεσμο πρέπει να συνδεθεί με το βραχυπρόθεσμο, έγινε γνωστό από την Ιταλική Αντιπροσωπεία. Τασόμαστε υπέρ του Συμφώνου Ανάπτυξης, δεν τον μπλοκάρουμε, αλλά χρειάζονται επίσης έκτακτα μέτρα, επέμεινε ένας Ισπανός διπλωμάτης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει σύμφωνο χωρίς αυτά τα μέτρα για να ανακουφιστούν οι χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βραχυπρόθεσμα. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ ανέφερε από τις Βρυξέλλες ότι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε ένα σύμφωνο ανάπτυξης, παρόλο που, όπως είπε, η Ιταλία και η Ισπανία θα το υπογράψουν αργότερα. Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Όπως ανέφερε ο κ. Ολάντ, τόσο η Ισπανία όσο και η Ιταλία επιθυμούν οι συνομιλίες της Συνόδου Κορυφής να προσφέρουν βραχυπρόθεσμα μέτρα κατευνασμού των αγορών. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η Ισπανία θέλει άμεση ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, ενώ από την πλευρά της Ιταλία θέλει μέτρα για τη μείωση των αποδόσεων στα ομόλογα.